Άρα τρία τι να μπορούν να συμβούν. Ή να δεχτείτε τα σκληρά μέτρα, ή να μην δεχτείτε τα σκληρά μέτρα, άρα αυτό σημαίνει εκλογές. Γιατί εθνική συνεννόηση δεν τη βλέπω στο χάρτη, στο τραπέζι. Παρακαλώ. Κύριε Παπαδάκη, γιατί το συμπέρασμα που βγάλατε, εγώ θα πω ότι δεν θα γίνει έτσι. Και θα επιβεβαιωθούμε και μακάρι στην πορεία. Να μην γίνει έτσι. Και ποιος όχι, δεν λέω ότι βγάλατε ένα συμπέρασμα για εκλογές, γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε, λέω τι μπορεί να συμβεί. Ναι. Τι μπορεί να ενδεχόμενα, είναι ανοιχτά. Ναι. Κοιτάξτε, ο Φκλήστος Ζακαλώτος είπε ορισμένα πράγματα εκεί που έχουμε φτάσει. Έχει μειωθεί η απόσταση ή όποια υπήρχε. Ποιο είναι το βασικό θέμα τώρα εδώ? Ότι το IMF λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσουμε ορισμένα πράγματα αν δεν υπάρξει η βιωσιμότητα του χρέους. Και βεβαίως ότι τα πλεονάσματα αυτά τα οποία υπάρχουν δεν μπορούν να πιαστούν μετά το 2018. Τι βάζουν όμως από δίπλα? Λοιπόν, ακούστε, μέτρα. Ακούστε, λοιπόν, και λένε λοιπόν. Μιλάνε εσείς, για το χρέος. Εσείς, μας συμφέρει λοιπόν, που μιλάνε για το χρέος. Λέει το IMF ότι εσείς λοιπόν. Αλλά δεν ξεχνάνε το αφορολόγητο, τα προνοιακά, τα μέτρα. Ωραία. Τις συντάξεις. Τι είπε ο Ευκλήδης ο Τζαγκαλώτος? Ότι κοιτάξτε να δείτε, να είσαστε άνθρωποι οι οποίοι είσαστε έντιμοι και βεβαίως πιέστε τους Ευρωπαίους, οι οποίοι μιλάνε ότι δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται για το χρέος τίποτα, γιατί το χρέος είναι βιώσιμο. Και εκεί πρέπει να απευθυνθείτε, όχι στην Ελλάδα. Γιατί έτσι κι αλλιώς ως πολιτική. Το θέλετε αυτό, το Δουνουτού. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα δεν είναι αν θέλουμε εμείς ή όχι το IMF. Το ερώτημα είναι άλλο. Εάν καταλαβαίνουν όλοι, είτε αυτοί οι οποίοι είναι στην Ευρώπη, είτε το IMF, το οποίο να σας υπενθυμίσω ότι δεν είναι στο πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μέσα, είναι ως τεχνικός σύμβουλος. Το θέλουν όλοι. Αν θα και ο Μοσκοβιτσί το θέλει, και ο Ντράγκη το θέλει, και ο Σόιμπλε το θέλει. Εγώ δεν θα μπω σε αυτό, εγώ θα μπω σε άλλο πράγμα. Και ο κύριος Παπαδημητρίου το θέλει. Ο κύριος Κουρλέτης δεν το θέλει. Κύριε Παπαδάκη, εγώ θα πω άλλο πράγμα. Δεν είναι το ερώτημα δεν είναι αν θέλει ή δεν θέλει το IMF. Ναι, αλλά τη βγαίνει προς τα έξω. Ακούστε με λίγο τι θέλω να πω. Δεν είναι το θέμα αν θέλει ή δεν θέλει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συμφωνηθεί. Καταρχήν ότι αυτά τα μέτρα τα οποία εμείς υλοποιήσαμε είναι μέσα στη συμφωνία, την τηρήσαμε, δεν μπορούν να πάρθουν άλλα μέτρα για την κοινωνία. Δεδομένο αυτό, τελείωσε αυτή η ιστορία. Αυτό όμως προσέξτε. Και βεβαίως, αυτή είναι μια ευχή, μια προσδοκία, μια εκτίμηση δική σας. Είναι προσδοκία. Ο Ευκλήδης Τζακαλώτος, επαναλαμβάνω χτες, ότι είπε το εξής, το οποίο για μένα πια είναι πολύ σοβαρό. Ζούμε τον Ιούλιο του 2015. Ο Δεκέμβριος του 2016 είναι ίδιος με τον Ιούλιο του 2015. Λοιπόν, αυτό αντιλαμβάνεστε τι μπορεί να σημαίνει. Αυτό σας λέω, κύριε Παπαδάκη, ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσομοίωση αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν κάνουμε προσομοίωση? Δεν έκανα εγώ. Ο κύριος Τζακαλώτος δεν έκανε προσομοίωση. Αν ασκείτε κριτική δεν έκανε προσομοίωση. Δεν έκανε ο κύριος Τζακαλώτος, είπε πού είμαστε. Ναι, πού είμαστε, ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ όμως έχουμε άλλα στοιχεία. Και για την οικονομία τα στοιχεία είναι τελείως διαφορετικά. Είναι δεδομένο στην Ευρώπη ότι όλοι καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Αφήστε με να τελειώσω. Δεν μπορούν να προχωρήσουν. Είναι δεδομένο αυτό. Και ο κύριος Μοσκοβιτσί και ο κύριος Άρα τι θα κάνετε. Είναι απλό. Εγώ θεωρώ ότι θα βρεθεί συμφωνία. Εάν δεν βρεθεί συμφωνία. Γιατί για να λέει ο Υπουργός Οικονομικών. Εγώ επιμένω όμως. Επιμένω όμως ότι δεν θα κάνω υποθετικές. Δεν θα απαντήσω στο υποθετικό σενάριο. Γιατί δεν είναι το υποθετικό το σενάριο. Ακούστε τι λέω. Όταν ο αρμόδιος Υπουργός της χώρας μου βγαίνει σε δραματικούς τόνους. Γιατί ήταν δραματική. Ήταν δραματικό. Είπε ακριβώς το που βρισκόμαστε. Το που βρισκόμαστε. Επικαλούμενος και τον Καζαντζάκη και τον Ζορμπά. Ναι. Δηλαδή ήταν και στο συνέστημα. Το συνέστημα το οποίο έβγαλε και η σημειολογία των λεγόμενων του οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η ελληνική λαέ ετοιμάσου να μην δεχτούμε τα μέτρα. Άρα το συμπέρασμα από το λογικό το οποίο βγαίνει είναι το απλό. Πάμε για εκλογές. Ωραία, κάνετε μία ερμηνεία εσείς. Εγώ λέω, λοιπόν, μία ερμηνεία. Εγώ λέω λοιπόν ότι ο Ευκλήδης ο Τζακαλώτος είπε τα πράγματα που βρισκόμαστε. Και βεβαίως τώρα εδώ. Εγώ δεν κακίζω τον άνθρωπο. Λέω λοιπόν ότι είπε αυτά και εκείνο που ζητάει τι είναι και είπε ότι δεν μπορεί να παίζεται. Μάλιστα. Με θέλω τη συμφωνία η οποία έχει γίνει. Εμείς τα έχουμε τηρήσει και κυρίως θα έλεγα ότι η δείκτη της οικονομίας είναι δεδομένη. Άρα. Μέτρα τα οποία έχετε συμφωνήσει για το χρέος, στο QE να μπούμε, θέλω να πάω και στον κύριο Χατζηδάκη για μια πρώτη προσέγγιση.